μέσα. Α, το ωραία, μυρίζει το γουρέλαιο. Γι' αυτό το μύρισα. Μυρίζει πολύ ωραία και καλά είσαι. Τι κάνεις? Είμαι καλά, είμαι καλά, είμαι καλά. Είμαι χαϊδεύσεις. Καλά και σ' αγαπώ. Τσαλίκι σήμερα, ε. Ξεκίνησε τα καμαρίνια το γλέντι. Μια χαρά. Τι έχεις φτιάξει? Εδώ σαν τις λαγάνες που έχω φτιάξει. Έχω έρθει πρωί και έχω φτιάξει τη λαγάνα μπροστά εκείνη εκεί πέρα. Συγνώμη, με χαλβά και σοκολάτα, που είναι χαλβά ταχυνένιο, που είναι εξαιρετική. Ταραμάς αλφα-αλφα, ειδικά για σένα. Ο καλύτερος ταραμάς στην Αθήνα. Μα πού τον πήρες? Τι με κοιτάς? Από ένα μπακάλικο στην Κηφισιά. Είναι πολύ ωραίο να πάρω κι εγώ. Εγώ τον έκανα. Σοβαρά μου, ναι. Όχι, πλάκα σου κάνω. Εδώ φάγαμε 5 κιλά ταραμά. Ταραμά. Ναι, ρε, γιατί ταραμά έφτιαξα, τι έφτιαξα, τι θα δω. Δεν ήξερα, παιδί μου, θα μου πει. Σε έφερα τα κρεμμυδάκια που σου αρέσουν, τα φασόλια, τα πιάζ και θα κάνουμε early καθαρά Δευτέρα σήμερα. Λοιπόν, μπροστά, λαγάνα. Η τρίτη γεύση είναι αυτή. Ξεκινάει ανάποδα με χαλβά και σοκολάτα. Αυτή που δοκιμάζει μόλι βγήκε. Εγώ θέλω να στεγνώσω λίγο. Αυτή έχει αλάτι. Αυτή έχει λιαστή ντομάτα ελιά και ρίγανη που σ' αρέσει. Και μέσα στο φούρνο είναι η δεύτερη γεύση με κρεμμύδι πράσινο. Για δε. Με κρεμμύδι πράσινο. Και πιπεριά και άνηθο. Εντάξει. Τώρα κάποιοι θα πούνε γιατί να μην κάνει κλασική λαγάνα. Μια κλασικότητα τη λαγάνα σαν και αυτή εδώ πέρα και να κάνει γεύσει. Ε, για να παίξει. Γιατί με ρωτάνε γιατί βάζει πιπεριά. Για να κάνει πλάκα, ρε παιδί, να γίνει πιο νόστιμη η λαγάνα. Εντάξει. Άμα σου δεν υπάρχει. Ε, άμα σου λέω εγώ τώρα. Ναι, αλλά γιατί δεν μου τον έχει κάνει εδώ ποτέ. Παρντών. Πέρυσι τον έχω κάνει ταραμά. Φέτος δεν έχουμε ταραμά στο πρόγραμμα. Με αποπέρνει πολύ σήμερα και θα με πείξει. Καθόλου, ίσα ίσα. Αλήθεια. Ναι. Δεν έκανα πέρυσι ταραμά, δεν κάναμε εδώ καθαρό Δευτέρα που σα είχα ετοιμάσει 5 τραπέζια. Έλειπε ναι, εσύ. Ναι, ναι, λέει. 5 τραπέζια φαγιά, δεν ναι, θυμάσαι. Ναι, ναι, μου λένε από πάνω, δεν ξέρω, παιδί. Ε, άμα σου λέω τώρα, εγώ θυμάμαι καλύτερα. Και φορούσε ένα τζιν, κάτι γόβε. Πλάκα κάνω. Λοιπόν, αλεύρι σκληρό ή για όλε τι χρήσει, ό,τι έχετε στο σπίτι. Καλαμποκάλευρο. Οι δοσολογίε είναι 4 φλου, 4 φλιτζάνια, δηλαδή αλεύρι. Ένα φλιτζάνι καλαμποκάλευρο, ένα ΚΓ, ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη και το αντίστοιχο αλάτι. Εδώ τα έχω μαζί, ζάχαρη και αλάτι. Το μυστικό στο ταραμά είναι το πολύ λεμόνι, κατά τη γνώμη μου. Εντάξει. Μαγιά, ξερή βάζω εγώ και θα βάλω και 2 κουταλιές της σούπας Altis Soft. Θα σας πω σε λίγο τι είναι το Altis Soft, καλά το ξέρετε γιατί το αγοράζετε. Η αλήθεια είναι πως το τέλειωσα γιατί έκανα παραπάνω λαγάνες από ό,τι υπολόγιζα. Το Altis Soft έχει μέσα. Βάλτε εκεί να φαίνεται. Έχει μέσα ελαιόλαδο και από ό,τι διάβασα στην ετικέτα πίσω έχει 50 κάτι% ελαιόλαδο, εκ των οποίων τα 6 κάτι εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, παρακαλώ. Για αυτό να το μυρίσει, μυρίζει ελαιόλαδο. Λοιπόν, αλεύρια 2, ζάχαρη, αλάτι και είναι γεννηστήσιμο. Γι' αυτό το βάζουμε στι λαγάνε. Αλεύρι καλαμποκάλευρο, ζάχαρη, αλάτι, μαγιά και 2 κουταλιές της σούπας Altis Soft. Ανακατεύουμε απαλά, ρίχνουμε μέσα χλιαρό νερό. Σας έχω κάνει 100 φορές ζύμη για ψωμί, γιατί αυτό φτιάχνουμε ουσιαστικά. Την οποία δεν θα την τελειώσω τώρα για να κάνουμε λίγο πιο γρήγορα για να παίξουμε τις γεύσεις, εντάξει. Θέλει λίγα δευτερόλεπτα ζύμωμα, ή στο χέρι αν γουστάρετε, ή αν έχετε το μηχάνημα. Το τραχτέρ που λέω και εγώ, αυτό που ζυμώνει σούπερ. Ζυμώνετε τη ζύμη εδώ. Η ζύμη να γίνει μαλακιά. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Ο καραμάς είναι καταπληκτικό. Αφήνουμε τη γέμιση, την γέμιση λέω, την ζύμη να φουσκώσει περίπου μισή ωρίτσα. Δείτε εδώ πέρα πόσο αφράτη γίνεται. Βλέπετε, σας φουγκάρει. Πραγματικά είναι πάρα πολύ αφράτη αυτή η ζύμη. Και ουσιαστικά φτιάχνουμε ψωμί. Δεν είναι κάτι παράξενο. Τον 7ο ουρανό τώρα. Κάτσε εκεί. Ούσα έχουμε. Όπα, θα χάσει τα λόγια μου. Λοιπόν, η ζύμη είναι αυτή. Κοιτάξτε, όταν φουσκώσει μετά από μισή ώρα, μου λέει μία στον δρόμο προχθές. Γι' αυτό λέω, δεν βλέπουν καλά τα βίντεο και δεν διαβάζουν καλά τις συνταγές. Γι' αυτό και προτρέπω τις φίλες και τους φίλους να διαβάζουν καλά τις συνταγές. Μην μου κάνεις εμένα έτσι, Γρηγόρη. Λοιπόν, μου λέει μία. Έβαλα, λέει, το ψωμί σου, το έκανα, το αυτό, αλλά έγινε, λέει, πατάτα, χάλια. Λέω, δεν το φούσκωσες. Γιατί μου λέει, δεν είναι φούσκωμα. Λέω, δεν είδες το βίντεο με την Ελένη που. Ω, μου λέει, το βάλα στο γρήγορο μετά. Λέω, καλά, οκ, τι να σε κάνω. Γι' αυτό θέλει προσοχή, παιδιά. Πριν κάνετε μια συνταγή, ιδίως όσοι δεν ξέρετε καλά, το βίντεο καλά να το δουν στο site μας και να διαβάσουν τη συνταγή, εντάξει. Λοιπόν, τη ζύμη αυτή να την κόβουμε στα δύο. Okay. Έχει ήδη φουσκώσει. Τη χαλάσαμε, βγάλαμε τον αέρα, την κόβουμε στα δύο. Φτιάχνουμε μακρόστενα έτσι σχήματα, τα οποία τα ανοίγουμε λίγο με τον πλάστη. 120 θερμίδες η κουταλιά της σούπας ο ταραμάς. Μου δώσε η γυμνάστριά μου τις θερμίδες της καθαράς Δευτέρας. Ο χαλβάς, παιδιά, θάνατος. Εγώ πήγα να σε ρωτήσω στο μαγαζί σου αν το λειτουργήσεις καθαρά Δευτέρα. Όχι. Όχι, Θα φύγουμε. Θα πάμε εκδρομή.
Την Κυριακή θα το δουλέψεις. Την Κυριακή, ναι, βεβαίως. Θα βγάλεις έντια σε ρακουστιανά. Θα έχει μάλλον τα πάντα. Θα έχει και τα ραμάγια θαλασσινά, δεν ξέρω. Γιατί το μαγαζί μου συνδυάστηκε πιο πολύ με το κρέας τώρα τελευταία. Αλλά θα έχει διάφορα. Καθαρά Δευτέρα, όχι, είμαστε κλειστά. Λοιπόν, δείτε πώς φτιάχνουμε τη λαγάνα. Εντάξει, φτιάξαμε ένα μακρόστινο σχήμα, ένα χοντρό έτσι λουκανικάκι, πες το όπως θέλετε. Βάζουμε λίγο σιμιγδάλι από πάνω. Εντάξει, το πλάθουμε λίγο, γίνεται έτσι. Και το βάζουμε σε ένα ταψί και το αφήνουμε να φουσκώσει. Και γίνεται έτσι. Με παραγωγή σήμερα. Το segment της μαγειρικής εκπομπής της κυρίας Μενεγάκη. Λοιπόν, έχει φουσκώσει δεύτερη φορά η λαγάνα, βλέπετε. Mm-hmm. Έχει γίνει σαν ένα μεγάλο πενερλί. Και εδώ πέρα πάνω τώρα αρχίζουμε και παίζουμε. Πάμε για τη γεύση νούμερο 1. Εντάξει, για αυτήν την ντομάτα, μπόλικη, σουρωμένη και χοντροκομμένη. Βάζω γάντια για να τα κάνω πιο καθαρά όλα. Βάζω γάντια. Χρειαστώ 3 ζευγάρια. Λοιπόν, πόσες φορές πάει εντάξει σήμερα, μόνο 2, ε. Τι έχεις. Τι έχεις. Πόσο ωραίο είναι αυτό που τρώω. Ναι, παιδιά, τα ραμά και εγώ εντυπωσιάστηκα. Τον έχεις μες στο βιβλίο σου, στην κουζίνα με τον Βασίλη τον τελευταίο. Όχι, τα ραμά δεν έχουμε. Τον είχα πέρσι που είχαμε βγάλει στο τηλέραμα το άλλο το βιβλιαράκι. Φέτος στις 24 συνταγές στο τηλεθεατή δεν έχω τα ραμά. Έχω όμως τις λαγάνες. Εντάξει. Mm. Ωραία. Κοιτάξτε. Για αυτήν ντομάτα, μπόλικη, ελιές, καλαμόν πύρα και μου τις καθάρισε εδώ η ευγενέστατη Μάρια το πρωί γιατί και εγώ ήμουνα. Είναι μια της δουλειές που δεν μου αρέσει καθόλου να κάνω. Καθαρίζω ελιές. Ρίγανη από πάνω. Πατάμε με τα δάχτυλά μας, σας το είχα δείξει και πέρσι, αν θυμάστε καλά, που κάναμε λαγάνες και κάναμε και μια παρόμοια με αυτήνα. Είχαμε σύνδεση με έναν φούρνο, το θυμάστε, εγώ τα θυμάμαι όλα. Ναι, αυτό. Αμέ. Ωραία, και εγώ θα βάζα τις λαγάνες του κυρίου και ο κύριος θα βάζει τις λαγάνες δικές μου. Εντάξει, πάει η πρώτη λαγάνα. Έτοιμη. Δείτε, ρίχνουμε από πάνω λίγο λιωμένο άλτι soft. Κανονικά στις λαγάνες δεν βάζουμε τίποτα από πάνω τώρα, έτσι, μην με κοροϊδεύει ο κόσμος. Αλλά αυτή είναι λίγο πιο έτσι συνταγή, ρε παιδί μου, γκουρμέ, πώς να την πούμε. Ένα κάτι τη παραπάνω έχει. Βάζουμε λίγο άλτι soft και οι λαγάνες θα γίνουν, παιδιά, φανταστικές. Πάει για ψήσιμο. Πάμε για τη γεύση νούμερο 2. Οκ. Okay. Γεύση νούμερο 2 είναι. Έχω την εντύπωση ότι αυτή είναι έτοιμη να την βγάλουμε. Πάμε μόνο έτοιμη, έχει λίγο. Όχι, εμένα μου αρέσει λίγο να έχει αρπάξει. Όχι, δεν έχει αρπάξει, έχει καεί. Έχει καεί. Γάντι, εδώ. Εντάξει, μια φορά και εγώ έκαψα κάτι, ρε παιδιά, πώς κάνετε έτσι. Ρε παιδί μου, μην το νομίζεις αυτό τώρα, Σόνι και Ντε. Θες να τη γυρίσω ανάποδα, είναι μαύρη σαν κάρβουνο. Σοβαρά μιλάς. Ναι, ρε, γιατί την έβαλα χωρίς χάρα μες στο φούρνο.